η αναβολή δόθηκε γιατί έκανε παρέμβαση ο δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, όπου θα καταθέσουν και αυτοί ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της εταιρείας και ζητήσανε να εκδικαστούν μαζί. Η πρόεδρος το δέχτηκε με το δεδομένο ότι δεν θα συνεχιστούν τα έργα. Άρα μέχρι την Τετάρτη που θα εκδικαστεί δεν θα συνεχιστούν τα έργα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι βεβαίωση της ιστορίας, της ιστορικής μνήμης, σε μια εποχή με κρίση αξιών και μια παρακμιακή κατάσταση στην ελληνική κοινωνία, θεωρούμε ότι αυτό το είδος μεθοδεύσης στη λογική του κέρδους να ευτελίζουμε τα μνημεία μας είναι σημείο βαρβαρότητας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούμε απέναντι και πρέπει να βγει όλη η κοινωνία απέναντι και χαιρόμαστε που και ο Δήμος Κορινθίων έρχεται αρρωγός αυτή την προσπάθεια να σταματήσουν τα έργα. Ούτως ή άλλως μέσα στο νομό Κορινθίας έχουν γίνει από την αρχική χάραξη 5 διαφορετικές χαράξεις επειδή οι ιδιώτες δεν θέλουν να περάσουν από το χώρο τους. Πόσο μάλλον από ένα μνημείο όπου εκεί ή θα το πω εγώ, ή κάποιοι άλλοι θέλουν να περάσει από το χώρο. Ή κάποιοι θέλουν να περάσει. Αλλά πόσο μάλλον ένα μνημείο στο οποίο εκτελέστηκαν πολίτες αυτού του νομού και με το αίμα τους βοήθησαν την ελευθερία αυτής της χώρας. Αν αυτή η χώρα ελεύθερη, όσο θεωρούμε ότι είναι ελεύθερη αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να ευθαλίζουμε τα πάντα. Λαός χωρίς μνήμη, λαός χωρίς ιστορία, λαός χωρίς αξίες δεν αξίζει να υπάρχει. Άρα εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Να σταματήσουν εργασίες όχι μόνο στο μνημείο του Νέγρη, σε ό,τι παρεμβάσεις, σε ό,τι δημόσιο χώρο και ιστορικό και χώρο ιστορικής μνήμης γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Πάντως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι ήρθαν πολίτες για αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Βεβαίως, υπάρχει ελπίδα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι γίνεται, άσχετα αν είναι πιεσμένος ο καθένας από τα χρέη του, από την εφορία, από το φόρο ακινήτων των ΕΦΙΑ που έρχεται τώρα. Όλοι πιεσμένοι είμαστε, όλοι στο ίδιο καζάνι είμαστε. Παρ' όλα αυτά, μια αξιοπρέπεια, τον ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας, οι οποίοι εκτελέστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, πρέπει να τον αποδώσουμε. Και επειδή μας βλέπουν σε όλη την Πελοπόννησο, μιλάμε για ένα μνημείο που είναι για τους εκτελεσμένους από τους Γερμανούς. Από τους Γερμανούς την περίοδο 1941-1944, όπου δεν έχουν εκτελεστεί μόνο Κορίνθιοι πολίτες, έχουν εκτελεστεί και πολίτες από άλλους νόμους, από Αρκαδία, από Αργολίδα. Μαζικές εκτελέσεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν αφορά την Κορινθία. Αφορά όλη τη χώρα. Η βεβαίωση της ιστορικής μνήμης αφορά όλη τη χώρα. Δεν θα συνενέσουμε στη λογική κάποιων κέντρων εξουσίας εκτός ή εντός Ελλάδας, που θα πρέπει να ξαναγράψουμε την ιστορία με άλλους όρους. Πάντως, εμάς επικοινώνησαν μαζί μας οι πολίτες και μας είπαν ότι μέχρι και χτες, δεν ξέρω για σήμερα, η ΔΕΣΦΑ συνέχιζε κανονικά το έργο. Μετά την δημοσιοποίηση, συνέχισε για κάποιες μέρες το έργο, σταμάτησε όμως. Ήδη αυτή τη στιγμή από την Παρασκευή υπάρχει φορτηγό του Δήμου στην είσοδο για να μην μπορούν να μπουν. Σαφώς, άμα συνεχίσουν, εμείς θα ζητήσουμε και αποζημιώσεις. Δεν το συζητάμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχει βεβαιωθεί ο χώρος. Τουλάχιστον μας είπαν ότι υπάρχουν και ντοκουμέντα ότι βρήκαν και οστά χρονών το οποίο τα μετέφεραν χήμα σε ένα τάφο δίπλα. Άρα μιλάμε και για βεβαίωση του θρησκευτικού αισθήματος της κοινωνίας. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Η ιστορία υπάρχει, έγιναν εγκλήματα εκείνη την εποχή, γίνονται εγκλήματα και τώρα άλλου είδους εγκλήματα σε αυτή τη χώρα από τα ίδια κέντρα. Εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα.